Περιφερειάρχης πολιτισμού, περιφέρειας Πελοποννήσου. Κύριος Νικόλαος Σταυρέλης, Δήμαρχος Κορινθίων. Κυρία Καλαμπαλίκη Πέπη, Πρόεδρος Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου. Κύριος Χρήστος Γόβολας, Πρόεδρος Συλλόγου Χαρακατσανέων Πελοποννήσου, η Τσελιδάδες. Βακταλιάς Νικόλαος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου. Κύριος Τσιμπούρης Ευάγγελος, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Κορίνθου Απόλλων. Συνεχίζουμε ενός λεπτού σιγή.
λιοντάρια, παίζουμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά, σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Είμαι ο γέρος του Μαγιά, με Ελένη Κολοκοτσόνη, με τον αγώνα άνοιξαν της Λευτεριάς οι δρόμοι. Από τον Τούρκο Φρούραρχο Αβδουλάχ Μπέι στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και κλείνουμε με χορούς και τραγούδια πανηγυρικά όπως αρμόζει στην ημέρα. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να καλέσω για έναν πρώτο χαιρετισμό τον διοργανωτή της εκδήλωσης, τον Δήμαρχο Κορινθίων, κύριο Νίκο Σταυρέλη. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Εντασιμότατη που είναι οι πατέρες μας. Κάπου στο βάθος. Παπαπέτρο, να μην είσαι εδώ. Μεγάλο ατόπιμα. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Κόρκα, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του τοπικού συμβουλίου, φίλες και φίλοι, παλιοκορίνθοι, παλιοκορφιώτες και μη. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα για μένα να κάνω ένα χαιρετισμό για αυτήν την μεγάλη ημέρα, 201 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά της χώρας με αυτήν την απελευθέρωση του κάστρου. Δεν είναι η μέρα των λόγων, θα σας πω μόνο ότι του χρόνου, στο σημείο αυτό με την έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων, θα έχουμε και το άγαλμα που ταιριάζει εδώ του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας δίπλα στον χώρο αυτό που έγινε η παράδοση του κάστρου και ουσιαστικά της χώρας μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Αθηνά Κόρκα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας, σεβαστέ πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριοι εκπρόσωποι των συλλόγων Αρχαιοκορίνθια, αγαπητά παιδιά, είμαστε για μία εισέτη φορά εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη των προγόνων μας, μεταφέροντας τις ευχές, τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Δημήτρη Πτωχού, και την τιμή στη μνήμη των προγόνων μας, του Θόδωρου Κολοκοτρώνη και των Παλικαριών, που έδωσαν και εδώ τη μάχη για την απελευθέρωση του Ακροκορίνθου πριν από 201 χρόνια, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Στην προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε, που θα κάνετε για να θεσμοθετηθεί και σαν τοπική εθνική εορτή η 26η Οκτωβρίου, ημέρα του Αγίου Δημητρίου για την απελευθέρωση του Ακροκορίνθου, η περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι σύμμαχός σας και συμπορευτής. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους, τιμή και δόξα στους προγόνους μας, τιμή και δόξα στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη και τα παλικάρια του. Καλώ τον Πρόεδρο του Συλλόγου, από όλων, να μας πει. Ενδεσιμότητε, κυρία Κόρκα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική και Τοπική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, θέλω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλων να σας ευχαριστήσω που μας θυμάτε για άλλη μια χρονιά με την παρουσία σας. Με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα νωρίτερα και τον Δήμαρχο και την κυρία Κόρκα. Για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και για τις ενέργειες να χαρακτηριστεί ως τοπική γιορτή από την κυρία Κόρκα. Είναι ένα όνειρο το οποίο ξεκίνησε από το 1993 για το σύλλογο μας που δημιούργησε αυτήν την εκδήλωση. Έτσι θέλουμε να καταλήξει, να έχει ένα παγκοριθιακό χαρακτήρα. Οι ενέργειες πρέπει να γίνουν, δεν φτάνουν μόνο σε μία ημέρα
Σαφώς και τα σχολεία μας θα πρέπει να ενημερωθούν, να υπάρχουν ημερίδες για την απελευθέρωση του Γκολονίθου. Δεν υπάρχει στην ύλη. Είναι μια λυσίδα πολλών πραγμάτων για την απελευθέρωση. Λέμε, τιμούμε τους Έλληνες της Ελληνικής Επανάστασης. Τιμούμε το ιστορικό γεγονός. Πώς τιμούμε? Ακούγοντας κάποιον να το λέει και κουνώντας το κεφάλι μας καταφατικά, βλέποντας μια εκπομπή στην τηλεόραση, πίνοντας ένα ποτήρι κρασί και λέμε ένα ιστορικό τραγούδι. Θα πω όλα αυτά μαζί, αλλά το σημαντικότερο είναι, και αναφέρομαι και σε συλλόγους και στα σχολεία, ότι πρέπει να δίνουμε το παρόν. Έγινε επιμνημόνιση συνδέηση εδώ πριν. Θα ακουστούν ιστορικά τραγούδια. Φοράμε τη φορεσιά τους. Όλα αυτά είναι μια λυσίδα για να τιμήσουμε. Δεν είναι κλισέ. Τιμάμε τον αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση. Ευχαριστώ πρωτίστως τον Δήμο Κορινθίων που στηρίζει κάθε χρόνο και τον κύριο Σταυρέλη ιδιαίτερα, όπως και τον κύριο Λαμπρινό που είχαμε πιο στενή συνεργασία για να συντονίσουν όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ και την κοινότητα, την κυρία Πέπη, γιατί για να γίνει αυτή η εκδήλωση υπάρχουν πολλά πράγματα που προηγούνται. Ευχαριστώ τους συλλόγους που ήρθανε, τα δύο δημοτικά σχολεία από το Σολομό και την Αρχαία. Δυστυχώς έπρεπε να ήσαν και άλλοι. Αυτό είναι το παράπονό μας, τουλάχιστον τα σχολεία. Αλλά αν χαρακτηριστεί, όπως είπε η κυρία Κόρκα πριν, ως τοπική εορτή, πιστεύω ότι οι οδηγίες από το Υπουργείο θα είναι σαφείς για να συμμετέχουν. Είναι όνειρό μας άλλη μία παράκληση στις αρχές για να χαρακτηριστεί παγκορινθιακή εορτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι θα κουράσω, δεν θα σας κρυώσω άλλο, γιατί έχουμε φάει πολύ κρύο από το πρωί. Ακολουθεί η αναπαράσταση της απελευθέρωσης και συνέχεια χορή και τραγούδια. Ευχαριστώ. Συμφωνήσαμε, θα γίνει. Ξέρουμε και
εμείς θα κρατάμε το λόγο μας στο ΕΒΕΗ. Για να δούμε λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα μας να παραδώσουμε τα όπλα. Πολύ δύσκολο. Αλλά κρατάμε τον λόγο. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πρέπει να σφαχτούμε. Είναι ώρα να παραδώσουμε το κάστρο και όλη την πόλη και ό,τι ανήκει στην άλλη. Yeah.
ζήσουμε. I'm